Νίκης και της ΠΟΕ τα τελευταία 4 χρόνια. Στις 15/10/14 λάβαμε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μας μια επιστολή με αριθμό πρωτοκόλλου 6977-13/10/14 από τον νέο πρόεδρο της ΠΟΕ, τον κύριο Γιάννη Αντωνιάδη. Καταρχήν μας υπενθυμίζει τα γενέθλια της ΠΟΕ που φέτος κλείνει τα 10 και μας παρακαλεί να διοργανώσουμε ανάλογες εκδηλώσεις. Κύριε Πρόεδρε, μου είστε συμπαθείς και η συνεργασία μας στη ΔΣΥΠΕ ήταν πολύ καλή. Αλλά, ωστόσο, εκ μέρους των αργών αυτών μεσημερίου, είμαι υποχρεωμένη να σας πω, εμάς να μην μας μετράτε. Δεν πρόκειται να διοργανώσουμε ανάλογη εκδήλωση, γιατί η διαμορφωθής κατάσταση στην ΠΟΕ δεν μας ευνέει για κάτι τέτοιο. Μετά από 4 χρόνια συστηματικής συμμετοχής στα συλλογικά όργανα και συμβολή, καθώς τις περισσότερες φορές το σώμα με τίμησε με την εκλογή μου ως γραμματεύς της Γενικής Συνέλευσης, αισθανόμαστε απογοητευμένοι. Μας καλείτε να τοποθετηθούμε επί της λογοδοσίας και δεν εφαρμόσετε τίποτα από αυτά που σας ζητάμε. Μας καλείτε να ψηφίσουμε τους εκπροσώπους μας στο ΔΣ και μετά από λίγο αυτοί που επιλέξαμε να εκφράσουν τις απόψεις μας παρετούνται. Αναφέρετε στην επιστολή σας, την 6977, 10 χρόνια αγώνα για την καταξίωση του ποντιακού ελληνισμού. Πιστεύουμε ότι δεν είναι δυνατόν να καταξιωθεί ένα σύνολο όταν μέσα σε αυτό δεν καταξιώνεται η μονάδα, το πρόσωπο. Δεν μπορείτε να καταξιώσετε τον ποντιακό ελληνισμό όταν μετράμε τα τελευταία 2 χρόνια 12 παραιτήσεις αξίων προσώπων που ο καθένας από το μετερίζει του μόχθησε για την ΠΟΕ και πρόσφερε το δικό του λιθαράκι. Σύσσωμη η Επιτροπή Χορού το 2012 με 8 μέλη, Ασβεστάς Βασίλης, Κασαβαλίδης, Γιώργος, Μωυσίδης, Κυριάκος, Νικολαίδης Ιωάννης, Πετρίδης Αμανάκιος, Πολατίδης Βασίλειος, Αλαϊκίδης Αναστάσιος. Το 2014 ο Ιωάννης Ζελίλοφ, ο Κώστας Γαβρίδης, ο Παμινώντας Βαχαντίδης και μαζί με τον Κουκουλίδη γίνονται 12, παρετούνται και όλοι επικαλούνται στις επιστολές τους προσβολή της αξιοπρέπειας και της τιμής τους. Όποιος νομίζει ότι το να προσβάλλει την αξιοπρέπεια και την τιμή του άλλου, αυτού που δεν έχει τις ίδιες απόψεις με σένα, έχει καμία σχέση με την παράδοση και τον πολιτισμό, πλανάται πλάνη νυχτρά. Συνεχίζεται με την απόφαση του ΔΣ της ΠΟΕ να αναγγιδίξει το έτος αυτό ως έτος γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Συμφωνούμε να διεκδικήσουμε τη γενοκτονία μαζί με τον Αρμενίων και τον Ασσυρίων. Η γενοκτονία είναι όλων των χριστιανών της Ανατολής. Και όπου ήρθε η αναγνώριση, ήρθε όταν διεκδικήθηκε συνολικά και στην Αυστραλία και στη Σουηδία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μας καλέσετε φέτος στη Θεσσαλονίκη να ακούσουμε την ομιλία, την πολύ αξιόλογη ομιλία του Νίκου Λιγερού. Αν δείτε λίγο το βίντεο, στο 839, λέει ο κύριος Νίκος Λιγερός, η τριάδα είναι αυτή που πέτυχε τα αποτελέσματα. Μεμονωμένα δεν πετυχαίνουμε. Θα έλεγα ότι υπάρχει μια αιμονή στην ΠΟΕ στο να διεκδικούμε τα 353.000 θύματα των ποντίων. Άλλο είναι όμως να λες, να παρουσιάζεις 353.000 θύματα, άλλο είναι να βάλεις και του μικρασιατικού ελληνισμού και να γίνουν 1,5 εκατομμύριο και άλλο είναι να βάλεις συνολικά. Έχει άλλη δύναμη αυτή η διεκδίκηση. Δεν είναι λογικό και κατανοητό? Δύο λόγια για το φεστιβάλ. Εμείς στην ΠΟΕ μπήκαμε για το φεστιβάλ κατά κύριο λόγο. Καταρχήν, συγχαρητήρια στην Οργανωτική Επιτροπή για την διοργάνωση του 10ου φεστιβάλ ενός πολύ σπουδαίου θεσμού. Κυρία Στεφανίδου, ολοκληρώνουμε σιγά σιγά. Οφείλω και σε εσάς. Καλά κάνετε, αλλά ξεκινήσατε από 2 λεπτά και φτάσαμε στο ελεύθερο. Λοιπόν, στη Γενική Συνέλευση του ΣΠΟΣ αναφέρθηκα διεξοδικά στη σωματική ταλαιπωρία την οποία υποστήκαμε οι χορευτές. Επιγραμματικά αναφέρω τις προτάσεις μας. Σε ένα το πολύ 2 μήνες να οριστεί ο τόπος και η ημερομηνία του επόμενου φεστιβάλ. Η πρόταση είναι προς το ΣΠΟΣ να μεριμνήσει για κλειστό, ΣΠΟΣ Θεσσαλονίκης, να μεριμνήσει για κλειστό χώρο στις πρόβες. Και η τρίτη είναι την ημέρα του φεστιβάλ να οριστεί ένα ορολόγιο πρόγραμμα και να τηρηθεί. Όχι να μου πείτε ότι ο ΣΠΟΣ Θεσσαλονίκης θα χορέψει τέταρτος, αλλά θα χορέψει και στις 10.30 και να το τηρήσετε. Γιατί δεν μπορεί να μας έχετε εμάς 2,5 ώρες όρθιους στους 8 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, θα θέλαμε από την ΠΟΕ να καταβάλει προσπάθειες να περιφρουρηθεί η ιστορική κατάκτηση του ποντιακού ελληνισμού, η πατριαρχική θεία λειτουργία στην Παλέφα, τη Μονή Σουμελά, στην πατρίδα μας τον Πότο. Η φετινή εικόνα με την άδεια αυλή ήταν επίκως θλιβερή.
να επανεξεταστεί η λογική των διαπιστεύσεων, τα περίφημα καρτελάκια εισόδου. Πού ακούστηκε Θεία Λειτουργία Πριβέ? Όσον αφορά την αναφορά σας στον τείχος που ορθώνει η Εκκλησία για το θέμα της Παναγίας Σουμελά, μας είπατε ότι 2-3 Μητροπολίτες πείθουν την Ιερά Σύνοδο να μην ασχοληθεί με το θέμα. Νομίζω ότι το δικαίωμα το έδωσε η ίδια η ΠΟΕ με την άστοχη ακτιβίστικη ενέργεια του 2008 να ανεβεί με πανό στο Βέρνιο. Κίνηση απαράδεκτη που πιστεύω ότι πρέπει να βρείτε τρόπο να διορθωθούν οι εντυπώσεις. Γιατί αν μια μάνα έχει δύο παιδιά και το ένα το αποκληρώσει και τη μέρα που πεθάνει η μάνα πάει ο απόκληρος με πανό και διεκδικεί την κληρονομιά, πιστεύω ότι οι συγγενείς θα πούν καλά το έκανε. Κάτι τέτοιο κάναμε εμείς. Και πείσαμε τους Μητροπολίτες ότι είμαστε ασεβείς, δεν σεβαστήκαμε την ημέρα της κοιμήσεως του Θεοτόκου. Υπάρχουν 364 μέρες να διεκδικήσουν τα δίκαιά μας. Αυτό δεν έπρεπε να γίνει. Αν θέλετε η Εκκλησία να γυρίσει και να σας ακούσει, πρέπει να βρείτε τρόπο να το διορθώσετε. Ευχαριστώ. Τελειώνω. Όχι. Παρακαλώ. Κυρία Στεφανίδα, όμως. Όχι, είμαστε Έχει δύο μέρες που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο ένα βίντεο από το σεμινάριο Ιστορίας του Κάρδη, όπου μιλάει ο δόκτωρ κοινωνικών επιστημών Θεοφάνης Μαλκίδης και λέει: πρέπει όλοι οι Έλληνες να βαδίσουν ενωμένοι μπροστά στο μεγάλο στόχο που έχουμε βάλει, που είναι η διατήρηση της ελληνικότητάς μας. Είναι πολύ κοντά, γιατί έχουμε ανθρώπους και το Θεό μαζί μας, για την υπόθεση, την ιερή υπόθεση της γενοκτονίας. Κλείνοντας, θα αναφέρω τους στίχους που ο επανειλημμένος μας απήγγειλε ο απερχόμενος πρόεδρος Επαμεινώντας Φεχαντίδης. Μην υπούν στο στοχασμό τους τα ξένα έθνη αληθινά, εάν μισούνται ανάμεσό τους, δεν τους πρέπει ελευθερία. Κύριε Πρόεδρε και μέλη του νέου Δελτασίγμα της ΠΟΕ, Ιαν και Ευλογία, με τη βοήθεια του σημερινού εορταζομένου Αγίου Ανδρέα του Αποστόλου, ενός εκ των φωτιστών του Πόντου, εύχομαι να είμαστε καλοφωτισμένοι και καλή δύναμη στο έργο σας. Και ευχαριστώ για την ανοχή.